Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Δεκεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μικρή είναι η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research για λογαριασμό του TheBest.gr. 4,8% προηγείται Νέα Δημοκρατία, η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Με προτάσεις για το φυσικό αέριο και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Πάτρα στα μέσα Ιανουαρίου για το 9ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο. Νέα εποχή για τα επιμελητήρια. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Αχαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου μιλούν στο Ιόνιαν για τους στόχους της νέας τους θητείας. Πλάτων Μαρλαφέκας, Κώστας Νικολούτσος και Φώτης Κώτης ανοίγουν τα χαρτιά τους. Στο επίκεντρο συνεργασία, τα προβλήματα και οι προοπτικές στην περιφέρεια. Ολοκληρώθηκαν οι θρησκευτικές τελετές για τον πολιούχο της Ζακύνθου, Άγιο Διονύσιο. Αποστολή Ιόνιαν στο Στρασβούργο. 24 μαθητές από την Αχαΐα, την Ηλία και την Οντολακαρνανία συμμετείχαν στο Euroscholar και μιλούν για την εμπειρία τους. Αίσθηση έχει προκαλέσει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ιόνιαν για την υπόθεση ενός πατρινού που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του για 13.000 ευρώ χρέη στην εφορία. Ο νόμος Σταθάκη τελικά δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες παρά τις διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία από κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Αίσθηση έχει προκαλέσει το ρεπορτάζ του Ιόνιαν με τον 65χρονο πατρινό που του επιδόθηκε έγγραφο κατάσχεσης για το μοναδικό σπίτι που έχει και για χρέη προς το δημόσιο 13.500 ευρώ. Όλα αυτά την ίδια ώρα που κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η κύρια κατοικία προστατεύεται και οι πληστηριασμοί που γίνονται αφορούν μόνο μεγαλοφυλέτες και μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Καμία νομοθετική πρόβλεψη δεν υπάρχει για την προστασία της κυρίας κατοικίας πέραν αυτών που προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη. Προστασία της κυρίας κατοικίας πέραν αυτών που προστατεύεται τον νόμο Κατσέλη υπήρξε από το 10 έως το 14. Έληξε 31 12 του 14. Από την μέρα εκείνη και μετά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία προστασία πέραν, επαναλαμβάνω, αυτών που μπαίνουν στον νόμο Κατσέλη, γιατί καμία κυβέρνηση, η τωρινή δηλαδή, δεν φρόντισε να προστατεύσει. Όλα τα άλλα, ό,τι ακούω, είναι λόγια του αέρα. Όπως εξηγεί ο πατρινός δικηγόρος που έχει χειριστεί πάνω από 500 υποθέσεις κόκκινων δανείων, ακόμα και ο νόμος Σταθάκη για την ένταξη στο νόμο Κατσέλη για οφειλές του δημοσίου δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες των οφειλετών. Το χρέος προς το δημόσιο που ισχυρίζονται οι κυβερνώντες και η εξουσία ότι μπορεί και αυτό με το νέο νόμο Σταθάκη, έτσι το λένε, νόμος Κατσέλη λέγεται, μπορεί να προστατευτεί, αυτού δεν προστατεύεται. Δεν προστατεύονται όλα τα χρέη προς το δημόσιο. Ο Απόστολος Ζέρβας, που ζει τα τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία, ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την επίσκεψη που δέχθηκε η μητέρα του και της επιδόθηκε το κατασχετήριο. Μάλιστα, η ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη σοκ. Είναι η πρώτη και μοναδική κατοικία και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και σε αυτό ζει η υπέργυρη μητέρα μου. Εκτός λοιπόν και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, παράδειγμα οι έμποροι, που ούτως ή άλλως δεν προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η κυρία κατοικία τους. Και δεν ωφελεί σε τίποτα οι συμφωνίες υποφορικές που γίνονται μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζιτών, που όπως άκουσα έγιναν χτες, ότι τάχα μου θα προστατευτεί. Εάν θέλουν να προστατεύσουν, ας νομοθετήσουν τώρα. Εκτός των άλλων, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες οφειλές του κύριου Ζέρβα θα έπρεπε να έχουν ακυρωθεί. Ο λόγος. Είναι πρόστιμα του Τελωνίου, πατρών. Έχω δικαιωθεί σε όλα τα δικαστήρια που έχουν γίνει μέχρι τώρα και έχει υπαρθεί και μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και πρόσφατα έγινε νόμος του ελληνικού κράτους με συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μικροφυλετών που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι αφού έχουν λάβει ειδοποιητήρια από την εφορία. Μικρότερη διαφορά συγκριτικά με προηγούμενες δημοσκοπήσεις, ωστόσο με 4,8 μονάδες εμφανίζεται να προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ σε πανελλαδική δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research που έγινε για λογαριασμό του TheBest.gr. 12.783 πολίτες απάντησαν για την εμπιστοσύνη τους σε θεσμούς της πολιτείας, αλλά ακόμα και την εξωτερική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας και μετά την πανελλαδική δημοσκόπηση που διενήργησε η ΚΑΠΑ Research για λογαριασμό του TheBest.gr. Σε ένα ιδιαίτερος μεγάλο δείγμα 12.783 ατόμων τέθηκαν ερωτήσεις για πολιτικά και άλλα ζητήματα εμπιστοσύνης σε θεσμούς, ακόμη και εξωτερικές σχέσεις με άλλες χώρες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία προηγείται μεν, αλλά με 4,8 μονάδες, σαφώς λιγότερες από ό,τι καταγράφουν άλλες δημοσκοπήσεις, ενώ το 1 τέταρτο του εκλογικού σώματος φαίνεται να κινείται στο πεδίο της λεγόμενης αδιευκρίνηστης ψήφου, του «δεν ξέρω, δεν απαντώ», της αποχής και του Λευκού Άκυρου. Η διαφορά στην κοινωνία συνεχίζει να είναι μεγάλη. Σήμερα ψηφίζεται
προϋπολογισμός των πληκτηριασμών της πρώτης κατοικίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα που περνάει το πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ θα μεγαλώνει. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί και θα επιτρέπει το πληκτηριασμό. Η δημοσκόπηση αυτή έρχεται σαν μια συνέχεια και άλλων που έχουν προηγηθεί, που μικρότερες, μεγαλύτερες βέβαια διαφορές, αλλά όλες δείχνουν μια τάση να κλείσει η ψαλίδα και νομίζω ότι στη συνέχεια αυτό θα επιβεβαιώνεται συνέχεια, συνεχώς, διότι νομίζω υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα μέσα στην κοινωνία, το οποίο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Οι πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πανελλαδικής δημοσκόπησης, δεν θέλουν πρόωρες εκλογές, αλλά πιστεύουν ότι αν γίνουν θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με διαφορά. Πρόωρες εκλογές είναι σίγουρο ότι δεν θέλει ο κόσμος, ακόμα και όταν η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ήταν μεγαλύτερη. Συνήθως ο κόσμος στις περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν ήθελε εκλογές και αυτό δεν είναι περίεργο. Είναι προφανές ότι ο κόσμος πια έχει μόνο μια ελπίδα, την ελπίδα της πολιτικής αλλαγής, την ελπίδα του να έρθει η Νέα Δημοκρατία, την ελπίδα του η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει τον τόπο. Όποτε στηθούν οι κάλπες, αυτό θα συμβεί, το ξέρουν και οι κυβερνώντες, το ξέρουν και οι πολίτες. Σε ό,τι αφορά στην εμπιστοσύνη τους απέναντι σε θεσμούς της πολιτείας, το στρατό, την αστυνομία και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εμπιστεύονται περισσότερο από όλους τους θεσμούς οι πολίτες, ενώ χαμηλής εκτίμησης χαίρουν οι τράπεζες, τα κόμματα αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. Όσον αφορά σε ερωτήσεις εξωτερικής πολιτικής και πέρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε, οι ερωτηθέντες πολίτες θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Ρωσία αλλά ακόμη και την Κίνα. Με θρησκευτική ευλάβεια και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ολοκληρώθηκε ο τριήμερος εορτασμός για τον πολιούχο της Ακίνθου, Άγιο Διονύσιο. Μετά την περιφορά του σεπτού σκηνώματος μέσα στον Ιερό Ναό, εναποτέθηκε στην Ιερά Λάρνακα. Τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας προεξάρχοντος του έχοντος στα πρεσβεία της Αρχιεροσύνης Μητροπολίτη Δωδώνη Χρυσοστόμου, πλαισιούμενος από το Μητροπολίτη Ζακίνθου Διονύσιο, στη συνέχεια τη δοξολογία με περιφορά του Σεπτού Λιψάνου του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό και την απόθεσή του στην Ιερά Λάρνακα, ολοκληρώθηκε και φέτος ο τριήμερος εορτασμός για τον πολιούχο της Ζακίνθου. Εορτασμός που φέτος συνέπεσε με τη συμπλήρωση 300 χρόνων από τη μετακομιδή εκστροφάδων του Ιερού Λιψάνου και που λάμπριναν με την παρουσία τους ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β, που ήρθε ως προσκυνητής για να τιμήσει τον Άγιο της Συγγνώμης και πλήθος αρχιερέων. Λειτουργία πλαισίωσαν οι δύο χωροί με χωράρχες τους, τον Σάβα Βοζαΐτη και τον Παναγιώτη Μαρίνο, που απέδωσαν κατά το Ζακυνθινό εκκλησιαστικό ιδίωμα τους ύμνους των ιερών ακολουθιών, ενώ κατά τη στιγμή της περιφοράς του Αγίου Διονυσίου στο ναό, η φιλαρμονική της Ζακύνθου πεάνησε την προσευχή υπό τους ήχους των κανονιοβολισμών, το σφύριγμα των πλοίων και το μελωδικό χτύπημα των καμπαναριών. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, για τον καλύτερο προγραμματισμό του συνεδρίου πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες από κυβερνητικό κλιμάκιο οι αρχικές ενημερωτικές συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι επικεφαλείς του κλιμακίου μίλησαν στους δημοσιογράφους και αποκάλυψαν τη στόχευση της κυβέρνησης για τη Δυτική Ελλάδα. Στα μέσα Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά στην Πάτρα το 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και πλήθος μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που βρέθηκαν στην Πάτρα για να έχουν ενημερωτικές συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς περιοχής, τα κυριότερα ζητήματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι η έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα και η διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Μπήκαν ζητήματα σημαντικά, το φράγμα Πύρου Παραπύρου, νομίζω. Έτσι δεν είναι ένα από τα σημαντικότερα
Όπως επίσης μπήκαν και ζητήματα αεροδρομίου, κάργο, μεταφορών γενικότερα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γνωστά τα περισσότερα στην κυβέρνηση και είναι ενταγμένα στους γενικότερους σχεδιασμούς της. Εκείνο που δεν ξέρουμε και που θα μας βοηθήσουν αυτά τα συνέδρια να αποφασίσουμε είναι ο χρόνος υλοποίησης, η προτεραιοποίηση των ζητημάτων. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τα συνέδρια αυτά είναι η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου σε διαφορετική βάση από τα όσα ίσχυαν τις προηγούμενες δεκαετίες, που σύμφωνα με την κυβέρνηση οδήγησαν στην κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Η υλοποίηση απαιτεί μια μακρά διαδικασία. Αυτό το οποίο όμως και θα το εχρεωθεί εξίσου και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι παραγωγικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι την αρχή μιας άλλης σελίδας με σχεδιασμό και προγραμματισμό για το αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας. Θα ξεκινήσει από τις δικές μας γενναίες και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα το βρουν και οι επόμενες. Μάλιστα, στο προσώπους κυβέρνηση για το συνέδριο στη Δυτική Ελλάδα τέθηκε και το θέμα της άρνησης της Δημοτικής Αρχής να μετέχει στον διάλογο. Δεν θα σχολιάσω την στάση του Δήμου Πατρέων. Θέλω να πω ότι μερικές φορές η σιωπή είναι εξίσου ηχηρή με τα οποιαδήποτε λόγια. Με την ολοκλήρωση των επαφών θα διαμορφωθεί η ατζέντα των θεμάτων που θα τεθούν στο συνέδριο ώστε να αναλυθούν οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος. Ολοκληρώθηκαν οι επιμελητηριακές εκλογές και οι νέοι αλλά και οι επανεκλεγέντες πρόεδροι ετοιμάζουν τις ατζέντες τους και ολοκληρώνουν τον προγραμματισμό τους μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους για τη νέα θητεία. Απόψε φιλοξενούμε τους πρόεδρους τριών επιμελητηρίων της περιφέρειας και συγκεκριμένα τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, πρόεδρο του επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο, πρόεδρο του επιμελητηρίου Ηλίας και τον κύριο Φώτη Κώτη, πρόεδρο του επιμελητηρίου Ζακύνθου. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι σημαντικό που είστε μαζί μας εδώ απόψε, διότι το Ιόνιαν ως ένα περιφερειακό κανάλι έχει στόχο να αναδεικνύει τα κοινά προβλήματα αλλά και τις προοπτικές της περιοχής μας. Οπότε, κύριε Μαρλαφέκα, να ξεκινήσω από εσάς, από έναν μεγάλο νομό. Προηγήθηκε μια δύσκολη προεκλογική περίοδος. Αναδειχθήκατε νικήτρια παράταξη και με αυτοδυναμία. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σας άφησε αυτή η περίοδος που προηγήθηκε, αλλά και, ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη νέα θητεία. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να χαιρετήσω τους δύο Προέδρους, να τους πω και συγχαρητήρια δημόσια για την εκλογή τους. Είμαστε γνωστοί και με τους δύο. Ο κύριος Νικολούτσος ήταν ο προηγούμενος Πρόεδρος της Ηλίας και συνεχίζει. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο και υψηλό επίπεδο. Και ο κύριος Κώτης τον ξέρουμε από τη θητεία του στο ΔΣ του και στη δικούσα του επιμελητηρίου. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τελείωσαν εκλογές, βγήκαν τα αποτελέσματα που βγήκαν και εμείς οφείλουμε για αυτό που μας εκλέξαν οι συνάδελφοί μας να συνεχίσουμε και να προχωράμε και να σχεδιάζουμε μαζί με τους συναδέλφους, γιατί ξέρετε, η ανάπτυξη και γενικότερα ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα της χώρας μας δεν είναι μόνο περνάνε από τις περιφέρειες, περνάνε όλες οι προγραμματικές που γίνονται είναι σε περιφερειακό επίπεδο και εμείς είμαστε μια περιοχή που δεν είναι μόνο η Δυτική Ελλάδα. Είναι και τα Ιόνια, είναι όλα αυτά που βρέχονται η Ιόνιος θάλασσα και η Αδριατική, η μακροπεριφέρεια είναι πάρα πολύ σημαντική που τα επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδος το έχουν αντιληφθεί καιρό τώρα. Και η συνεργασία είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και με τους Ιταλούς και γενικώς με όλο το λόμπι αυτής της Αδριατικής Ιωνίου, που το φόρουμ Αδριατικής Ιωνίου που εμείς συμμετέχουμε. Κύριε Γιάννη, μου επιτρέψετε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νικολούτσο, μιας και ο νομός Ηλίας είναι ένας νομός ο οποίος πρωτοστατεί στα αγροτικά προϊόντα και υπάρχουν αρκετά προβλήματα από ό,τι έχουμε δει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς μπορεί το επιμελητήριο Ηλίας, κύριε Νικολούτσε, να συνεχίσει τώρα δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν και σε αυτόν τον τομέα?
Καλησπέριζω το Ελληνικό Channel, καθώς και τους συναδέλφους μου πρόεδρους, τον Πλάτωνα τον Παρλαφέκα και τον Φώτη τον Κώτη, νέο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακίνθου, τους οποίους εύχομαι καλή τετραετία και καλή συνεργασία σε επίπεδο όχι μόνο περιφέρειας, αλλά σε μια ζώνη γενικότερης που καλύπτει και τους δυο μας και τους τρεις μας, γιατί τα θέματά μας είναι πολύ κοινά. Πριν να απαντήσω στις ερωτήσεις, κύριε Παρκά, θέλω να σας πω ότι για μας κοινό ζητούμενο για όλους είναι το θέμα των υποδομών. Βεβαίως για μας και τη Ζάκυνθο είναι καταλυτικό το θέμα της ολοκλήρωσης του δρόμου από τον Πάτρα από Σπύρου, βέβαια θα φτάσει και μέχρι την Κυλλήνη, καθώς επίσης και το θέμα του σιδηροδρόμου, το οποίο δημιουργεί καθόδη θέματα για την εξέλιξή του, γιατί είναι μέσω, όπως ξέρετε, που κινείται συγκεκριμένη στοχεία. Τώρα, απαντώντας στο δικό σας ερώτημα, θέλω να σας πω ότι σε εμάς όλη η βιομηχανία μας είναι βιομηχανία ουσιαστικά μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα και κατά τούτο έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την για τα προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας. Όπως ξέρετε, εμείς έχουμε προϊόντα τα οποία έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία λόγω και της εξαγωγής τους σε μεγάλο βαθμό, όπως είναι οι φράουλες, τα πορτοκάλια, τα καρπούζα κλπ. Βέβαια, σαφώς βέβαια και το λάδι, η ελιάς και αυτά, αλλά απαιτείται έτσι περαιτέρω να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνδεθεί και με τον πολιτισμό, γιατί έχουμε και ένα υψηλό τουριστικό προϊόν και υστερούμε σαφώς στο θέμα σύνδεσης πρωτογενούς τομέα και τουρισμού, ώστε να έχουμε ένα υψηλή στάθμης γαστρονομικό προϊόν και ένα προϊόν το οποίο εκπέμπει και το χαρακτήρα του τόπου μας. Είναι ζητούμενο σε όλο τον κόσμο αυτό και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι στόχος κοινός για όλους μας στην επόμενη τετραετία. Κύριε Κώτη, το ζητούμενο, όπως γνωρίζουμε, αλλά όπως αναφέρουν και οι συναδελφοί σας, είναι οι συνεργασίες, οι συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των επιμελητηρίων στην περιφέρεια. Και όχι μόνο και για την ανάδειξη και πρόθεση των τοπικών προϊόντων, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και ο τουρισμός. Υπάρχει μια παρακαταθήκη πάνω στην οποία θα χτίσετε και θα την προχωρήσετε στην επόμενη τετραετία. Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ και εγώ στους φίλους προέδρους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί τους. Είναι και ήταν εξαιρετικοί πρόεδροι και στην προηγούμενη θητεία. Ελπίζω να φανώ αντάξιος σε αυτούς και να συνεχίσω όπως και αυτοί. Θέλω να πω ότι αυτό που πρεσβεύουμε ήταν η συνεργασία. Και η συνεργασία, όταν εννοούσα τόσο καιρό που το λέω, δεν ήταν μια συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, ήταν μια συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε ανθρώπινους πόρους, φυσικούς πόρους, συνεργασία σε ενεργειακά θέματα, αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, όπως είπε ο φίλος μου ο Κώστας. Πιστεύω ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για τη συνεργασία από τα προηγούμενα χρόνια και θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Μαρλαφέκα, είστε ένας άνθρωπος των συνεργειών και το είδαμε αυτό και στις πρόσφατες εκλογές, όπου δεν διστάσατε να συμπράξετε, να συμπεριλάβετε στο ψηφοδέλτιό σας και άλλους συνδυασμούς από την προηγούμενη θητεία στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Ακούσαμε και τον κύριο Νικολούτσο, ο οποίος είπε ότι είναι κοινά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με την Αχαΐα, την Ηλία και την Ζάκυνθο, που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και των εμπορευμάτων αλλά και των συγκοινωνιών γενικότερα. Και θέλοντας να συνδέσω όλα αυτά με το ρεπορτάζ το οποίο είδαμε λίγο νωρίτερα με την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Πάτρα για το αναπτυξιακό συνέδριο το οποίο θα γίνει από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά στην περιοχή μας. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε, εάν μπορούν τα επιμελητήρια όλα μαζί των τριών αυτών τουλάχιστον περιοχών να συμπράξουν ώστε να πιέσουν για την επίλυση κάποιων θεμάτων, όπως έχουν να κάνουν για το κάργο αεροδρόμιο, για παράδειγμα, το οποίο ακούσαμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα, αλλά και για την γρήγορη υλοποίηση της Πατρών Πύργου και την σύνδεση της ιδρομική μεταξύ του νομού Αχαΐας και της Ηλίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα προβλήματα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι είναι κοινά. Το ότι αν γίνει το κάργο, που είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του επιμελητηρίου μας στον Άραξο για τον πρωτενή τομέα, σαφώς επηρεάζει τη μεγάλη βιομηχανία της Ηλίας που είναι πρωτογενής τομέας. Καθώς επίσης, αν καταφέρουμε στην επόμενη τετραετία να γίνει το νέο εμπορικό λιμάνι στην Πάτρα, σαφώς λοιπόν επηρεάζει όλο το δυτικό άξονα, θα έλεγα,
το να υπάρχει ένα λιμάνι πλέον για εξαγωγές και για εισαγωγές, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο εξαγωγές, να πηγαίνουν με πολύ χαμηλότερο κόστος να φεύγουν από τη χώρα μας σε κοντέινερ. Όλο αυτό λοιπόν επηρεάζει όλη την περιοχή. Δεν είναι μόνο ένα έργο που γίνεται για την Αχαΐα. Γίνεται ένα έργο το οποίο επηρεάζει όλη την περιοχή. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Ηλία, όπως παραδείγματος χάρη το κατάκολο που φέρνει τόσο τουρισμό, τόσο η κουραζιέρα, σαφώς επηρεάζει και την οικονομία, γιατί η οικονομία είναι μια λυσίδα. Σε κάθε κρίκο, ο κάθε κρίκος λοιπόν, όταν είναι δυνατός, επηρεάζει και τους άλλους κρίκους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το βλέπουμε μονομένα αν η Ηλία έχει μια κουραζιέρα. Η κουραζιέρα της Ηλίας επηρεάζει οικονομικά και όλη την περιοχή μας. Άρα λοιπόν, γι' αυτό μίλησα στην αρχή ότι το σχεδιασμός είναι περιφερειακός. Εμείς σαν επιμελητήρια, νομίζω η προηγούμενη θητεία και νομίζω ότι η επόμενη θα είναι ακόμα καλύτερη, υπάρχει μια άριστη συνεργασία και με όλα τα επιμελητήρια του Δυτικού Άξονα και νομίζω ότι θα το πάμε ακόμα πιο καλά, θα το σχεδιάσουμε ακόμα πιο καλά τον περιφερειακό σχεδιασμό που θέλουμε στην περιοχή μας. Και είμαι πολύ αισιόδοξος. Τώρα, κύριε Νικολούτσο, και με βάση τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρλαφέκας, απαντώντας στις ερωτήσεις του συναδέλφου για το περιφερειακό συνέδριο, είναι το δεδομένο ότι είναι απαραίτητες οι συνεργασίες των επιμελητηρίων και τοπικά αλλά και περιφερειακά και με τις υπόλοιπες τοπικές αρχές, φορείς και συλλόγους, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις και να γίνουν πράγματα σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους ιδιώτες? Υπάρχουν έτσι κάποιοι πρωταρχικοί στόχοι στον νομό Ηλίας? Επιτρέψτε μας πρώτα να σχολιάσω την παρατήρηση του φίλου μου του Πλάτωνα. Με το Επιμελητήριο Αχαΐας έχω μια συνεχή συνεργασία επικοδομητική, αποδοτική, πάνω σε πολλά θέματα επιχειρηματικότητα. Μιλώντας όμως τώρα για υποδομές, επειδή θέτει ο Πλάτωνας το θέμα και του λιμανιού της Πάτρας και του θέματος του κάγκου του Ράξου, θέλω να σας πω ότι για μας πρώτη προτεραιότητα, πιο μπροστά από τα δύο αυτά θέματα, είναι η ολοκλήρωση του δρομικού δικτύου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Από πλευράς της κοινωνίας της Πάτρας, όπως τουλάχιστον εκφράζεται μέσα από τον Δημαρχό της, τον κ. Πελετήρη, προβάλλεται σαν θέμα, σαν προϋπόθεση για την διέλευση του δρομικού δικτύου, η υπογειοποίηση σε όλο το μήκος της Πάτρας, σε όλο το μέτωπο της Πάτρας. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα έργο τέτοιο είναι επίοικος φαραωνικό, δεν θα ικανοποιηθεί ούτε μέχρι το 2150, οπότε σε αυτή την περίπτωση μην μιλάμε για γενναίες προσπάθειες. Από εκεί πέρα ουσιαστικά μας αποκλείουν. Και αν μας αποκλείουν εμάς από τις δρομικές μεταφορές, καταλαβαίνετε ότι τα logistics που κύρια είναι ο σιδηρόδρομος και δεν είναι ούτε τα λιμάνια ούτε τα αεροδρόμια, καταλαβαίνετε μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση και θα πρέπει να ζητήσουμε άλλους δρόμους. Για μας είναι εκ των όνου κάνευ η πρόοδος του δρομικού δικτύου σε όλο το μήκος. Όπως φτάνει αυτή τη στιγμή, θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι το Ρίο, να φτάσει μέχρι τον Πύργο και μέχρι την Καλαμάτα. Αν το διακοπεί το σιδηρόδρομικό δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι διακόπτει ουσιαστικά και ο αναπτυξιακός κρίκος όλης της Δυτικής Ελλάδος και σε αυτή την περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να βλέπουμε όλα τα πράγματα όχι με κάτω από ένα ευήωνο περιφερειακό μάτι. Είναι ένα ακαθόδες θέμα και σε αυτό θέλω να τοποθετηθώ απόλυτα. Τώρα, για τα άλλα θέματα που μιλήσετε της επιχειρηματικότητας, αναπτύσσουμε κοινές δράσεις, αλλά για εμάς το ζητούμενο, για να είναι τα προϊόντα μας περισσότερο ανταγωνιστικά, για να μπορούν να φτάνουν εύκολα σε οποιαδήποτε αγορά της Ευρώπης. Εάν δεν έχουμε σοβαρό δίκτυο logistics, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν έχουν πιθανότητα σοβαρής επιτυχίας. Και πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Άκουσα από την τηλεόρασή σας για το περιφερειακό συνέδριο που θα γίνει στην Πάτρα. Εμάς το αίτημά μας το μεγάλο, ξέρετε, είναι ο δρόμος και ο σιδηρόδρομος και για το δρόμο ειδικά απαιτούμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στοχοδιάγραμμα. Κουραστήκαμε πολλά χρόνια να λένε το ένα, το άλλο, προχώρησε, εγκρίθηκε από το Γιάσπερ, δεν εγκρίθηκε από το ηλεκτρικό και πάει λέγοντας. Έχουν μπλέξει έναν κυκαιώνα δεκαετιών και από εκεί και πέρα εμείς απαιτούμε να υπάρχει σταθές χρονοδιάγραμμα. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα, αν δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, είναι λόγια άνευ σημασίας. Να κάνω μια συμπληρωματική τοποθέτηση σε αυτά που είπε ο κύριος ο φίλος μου Κώστας. Φυσικά. Το έχω πει και δημόσια ότι για την Αχαΐα όσο επιτακτική ήταν η ανάγκη να συνδεθεί με την Αθήνα, άλλη τόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να συνδεθεί, να ολοκληρωθεί η Ολυμπιαδός στρατηγικά. Σαφώς και το σιδηρόδρομος είναι κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι προχωράει. Μετά τις γιορτές θα συντονιστούμε στο να ανέβουμε τα επιμελητήρια
να μιλήσουμε με το Υπουργείο, γιατί το μελιγενέστε, γιατί υπάρχει μια πολύ σοβαρή καθυστέρηση που εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Όμως, φίλε Κώστα, αυτά τα αιτήματα είναι και δικά μας. Δεν σταματάει η αγορά εδώ, να ξέρεις, και η σύνδεση της Πελοποννήσου όπως πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Είναι αυτονόητα και θα τα τρέξουμε μαζί. Εγώ. Και να βάλουμε και τον νέο εκλεγέντα. Ναι, κύριε Νικολίτσο, φαντάζομαι θέλετε να απαντήσετε. Όχι, εσείς. Θα πει απάντηση του Πλάτωνα, αλλά εγώ τα είπα πολύ απλά και τα θέματα που κολλάει αυτή τη στιγμή η υπόθεση. Τόσο για τον δρόμο, όσο και για τον σιδηρόδρομο. Εκεί πρέπει να έχουμε ενιαία άποψη όλοι, γιατί οι φίλοι μου της Πάτρας πρέπει να καταλάβουν ότι καλά είναι τα δικά τους τα θέματα και τα συμφέροντα, αλλά από εκεί και πέρα μας παίρνουν και εμάς το λαιμό τους. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, νομίζω ότι ήθελες κάτι να ρωτήσεις τον κύριο Κώτη κλείνοντας. Βεβαίως, και να δούμε πάλι σε θέμα συγκοινωνιών που έχει να κάνει με την περιοχή των Ιωνίων Ίσων. Μιας και, κύριε Κώτη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από την Κέρκυρα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για τα Ιόνια Νησιά να λέει ότι από τον Μάρτιο θα έχουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων Ίσων. Τι θα σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις της Ζακύνθου? Πριν πω γι' αυτό, θέλω και να πω στους φίλους, στους προέδρους ότι και σε όλο τον κόσμο πόσο σημαντικός είναι το οδικό δίκτυο και ο σιδηρόδρομος που είπαν οι φίλοι μου οι πρόεδροι. Και για μας, άσχετα αν είμαστε νησί, όπως αντιλαμβάνεστε, η σύνδεση ανατολικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στον τουρισμό. Έτσι, και στον τουρισμό και στις μεταφορές για τα προϊόντα μας. Μια σύνδεση των νησιών του Ιωνίου ήταν μια επιθυμία χρόνων. Μακάρι να το δούμε. Είναι έτοιμα και θα είναι έτοιμα του επιμελητηρίου. Προφανώς είμαστε υπέρ, προφανώς το έχουμε διεκδικήσει όσο μπορούσαμε από τις άλλες θέσεις που βρισκόμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Να μπει σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό στο Ιόνιο ήταν κάτι που έλειπε. Θα δούμε αυτό πώς θα υλοποιηθεί και τι χρονοδιάγραμμα θα έχει. Θέλω να πω ότι τα επιμελητήρια πέρα από τη διεκδίκηση έχουμε λόγο και στο στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα κάνουμε εμείς εδώ σαν νησί και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με τα υπόλοιπα μέρη περιφερειακά. Στρατηγικός σχεδιασμός σε βάθος τετραετίας. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε, κύριε Μαρλαφέκα, κύριε Νικολούτσο, κύριε Κώτη, διότι αυτός ο διάλογος που αναπτύχθηκε είναι σημαντικός τώρα στο ξεκίνημα της θητείας σας. Φυσικά θα είμαστε και μαζί κατά τη διάρκεια της θητείας για να τα λέμε και να τα αναπτύσσουμε περαιτέρω. Είδαμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά, όπως και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή, διότι κορυφώνεται τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Πάμε να δούμε ποιος είναι στο βήμα και να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι από τα γνωστά ψεύτικα αποφθέγματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Καλό θα ήταν να σας ενημερώσουν οι συνεργάτες σας που σας έβαλαν να το πείτε. Άλλες φορές το αποδίδει στον Μπερνάρ Σο, άλλες φορές κάποιοι στον Αϊνστάιν. Καλό θα είναι να διαβάζουν τα ελληνικά χώαξης πριν μιλήσετε οι συνεργάτες σας, γιατί σας αποδίδουν αποφθέγματα που ποτέ δεν τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Όμως, θα ήθελα... Εντάξει, ξέρουμε, εσείς είστε άριστος και άρα ό,τι λέτε είναι αυθεντικό, δεν χρειάζεται να το ψάχνετε. Αλλά καλό είναι να ψάχνετε και λίγο. Όμως, εγώ θα πω, μιας και ξεκινήσατε από αυτό, ότι ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που έρχεται, γιατί είναι ο 8ος μνημονιακός προϋπολογισμός, είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που δεν φαίνεται να κάνουμε καθόλου τα διαπράγματα σε αυτή τη Βουλή. Διότι είναι η πρώτη φορά στα 8 χρόνια όπου όλος παραδόξως ξαφνικά λίγο πριν τον προϋπολογισμό δεν ήρθαν οι θεσμοί να μας πούν ότι για τον επόμενο χρόνο χρειάζονται νέα μέτρα δημοσιονομικά, η πρώτη φορά, και είναι και η πρώτη φορά που ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός που ψηφίζεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα κάνουμε άλλα πράγματα και θα έχουμε, είναι βέβαιο, διαφορετικά αποτελέσματα. Η χώρα μετά από μια μεγάλη και οδυνηρή περιπέτεια αφήνει πίσω της μια εποχή
που είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα θέλει να τη θυμάται. Μια εποχή σκληρής λιτότητας, βαθιάς ύφεσης, από επένδυσης και ιδίως τα πρώτα χρόνια ταπείνωσης και αναξιοπρέπειας. Μια εποχή που τα κλειδιά των αποφάσεων για την οικονομία δεν τα είχαν οι αιρετοί, τα είχαν οι δανειστές μας. Και μετά από 8 ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει. Επιστρέφει ανακτώντας την οικονομική της αυτοδυναμία, ανακτώντας το κύρος της στη διεθνή σκηνή και το κυριότερο έχοντας την ευκαιρία να απαλλαγεί από τις παθογένειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν σε αυτή την τρομακτική περιπέτεια. Έχοντας ολοκληρώσει επιτέλους μια δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή, έχοντας τα τελευταία 2,5 χρόνια ανακτήσει αξιοπιστία στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και ταυτόχρονα έχοντας υλοποιήσει δομικές μεταρρυθμίσεις που ποτέ κανείς δεν τόλμησε να υλοποιήσει σε αυτόν τον τόπο. Στη δημόσια διοίκηση, στους ελεκτικούς μηχανισμούς, στη δικαιοσύνη, στο πολιτικό σύστημα, στο πεδίο των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, παντού. Και σήμερα που αυτές οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια και να αποδίδουν καρπούς, η Ελλάδα έχει μία εντελώς διαφορετική εικόνα στη διεθνή κοινή γνώμη από αυτήν που μας αφήσατε εσείς πριν από 3 χρόνια. Παραλάβαμε μια χώρα με άδεια ταμεία, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, με ανεργία κοντά στο 27%, με μηδενική αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους αλλά και στις διεθνείς αγορές, με τα επιτόκια δανεισμού για τα δεκαετή ομόλογα να αγγίζουν το 8%. Που είχε δεσμευθεί. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Στον ελληνικό βυθό έχουν στραφεί τα βλέμματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Σημαντικά είναι τα ευρήματα στο αρχαίο λιμάνι της Κορίνθου στο Λέχιο, ενώ παράλληλα 7 νέα αγάλματα ανακαλύφθηκαν στο ναυάγιο των Αντικυθύρων. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας στο αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου στην Κόρινθο, μεταξύ των οποίων οι ξυλότυποι θεμελίωσης δυτικά του Διάβλου, που αν επαληθευτεί η χρονολόγησή τους τον 5ο αιώνα π.Χ., θα πρόκειται για μια μεγάλη και καινοτόμο λιμενική δραστηριότητα της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου. Και για ένα πολύ σημαντικό λιμάνι, ίσως το σημαντικότερο που έχει ανασκαφθεί μέχρι τώρα στον ελλαδικό χώρο, αποτελείται από τέσσερις εσωτερικές λιμενολεκάνες και από τον εξωτερικό λιμένα. Οι υποβρύχιες έρευνες που συνεχίζονται για τρίτη χρονιά πραγματοποιούνται από το Lechion Harbour Project, μια συνεργασία της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων και του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα. Βρέθηκαν πάρα πολλά οργανικά υλικά, μεταξύ των οποίων ξύλα και ένα σπάσαλο συγκεκριμένα που προφανώς να χρησιμεύε για τη στερέωση των λίθων της κατασκευής, αλλά και πάρα πολλά μικρά όστρια, δηλαδή θαλασσινά κοχύλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών διεξήχθησαν εκ νέου γεωφυσικές έρευνες, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τομογράφο υποδομής πυθμένα τρισδιάστατης απεικόνησης. Η εφαρμογή αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο πλαίσιο αρχαιολογικής έρευνας στο αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου. Την ίδια ώρα θετικά είναι τα νέα από το ναυάγιο των Αντικυθύρων, όπου μία ακόμη ανακάλυψη στρέφει στο βυθό της περιοχής τα βλέμματα της επιστημονικής κοινότητας. Μία περιοχή του ναυαγίου η οποία δεν έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα και φαίνεται ότι υπάρχει από πάνω από αυτή την περιοχή ένας πάρα πολύ μεγάλος βράχος, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, με βεβαιότητα κατρακύλησε μετά το ναυάγιο, ίσως από κάποιο μεγάλο σεισμό ή από κάποιον άλλο λόγο, και έτσι ουσιαστικά αυτός ο βράχος έχει πλακώσει, αλλά
ταυτόχρονα έχει προστατεύσει κιόλας μία σειρά ευρημάτων τα οποία περιμένουμε να δούμε κι εμείς. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν 7 χάλκινα και μαρμάρινα γάλματα και θα επιχειρήσουν να τα ανασύρουν την επόμενη άνοιξη, αφού προηγουμένως μετακινήσουν το βράχο που τα σκεπάζει. Και να αλλάξουμε θέμα. Για τρίτη χρονιά, αντιεξουσιαστές με μήνυμα που ανήρτησαν σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου απειλούν πως έχουν δηλητηριάσει προϊόντα μεγάλων εταιριών σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μετά την απειλή τους ότι έχουν μολύνει προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με υδροχλωρικό οξύ, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές να μην προμηθεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα από τις 20 έως και τις 25 Δεκεμβρίου. Η Λίνα Μπάστα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Λίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι η τρίτη χρονιά, όπως είπες και εσύ, Γεωργία, που ομάδες που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο προβαίνουν σε αυτή την ανακοίνωση μέσα συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές. Όσοι λοιπόν έχουν προμηθευτεί συγκεκριμένα μεμονωμένες συσκευασίες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, Coca-Cola σε πλαστική συσκευασία PET του 1,5 λίτρου, μεμονωμένες συσκευασίες Coca-Cola Light σε πλαστική συσκευασία PET του 1,5 λίτρου, παριζάκι υφαντή των 500 γραμμαρίων και των 350 γραμμαρίων, φρέσκο γάλα πλήρες δέλτα του 1 λίτρου, σε χάρτινη συσκευασία μπλε χρώματος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι για τους καταναλωτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να μην καταναλώσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και βέβαια υπάρχει οδηγία προς τα σούπερ μάρκετ να αποσύρουν όλα αυτά τα προϊόντα από τα ράφια τους. Πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε διαπιστωθεί κάτι. Ο ΕΦΕΤ είχε προλάβει, είχε βγάλει ανακοίνωση. Οι καταναλωτές αλλά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμορφώθηκαν σε αυτές τις οδηγίες. Μάλιστα, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Σημαντική ήταν η συμμετοχή στην ημερίδα για την ανακύκλωση που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Μέσα από τις ομιλίες αναλύθηκαν οι τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αλλά και οι προοπτικές της ανακύκλωσης. Παρόν στην ημερίδα ήταν και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Δημήτρης Πολιτόπουλος. Η σημασία της ανακύκλωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της Εσπερίδας που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα με θέμα ανακύκλωση διαλογής στην πηγή. Στόχος της διοργάνωσης ήταν να ενημερωθούν οι πολίτες για τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για την ανακύκλωση, αλλά και να συνειδητοποιήσουν εκτός από την περιβαλλοντική και την οικονομική σημασία της για τους Δήμους. Έχουμε παραγωγή σύμμικτων απορριμμάτων το χρόνο 30.000 τόνους. Και έχουμε 5.000 τόνους ανακύκλωση. Αυτό το ποσό μπορεί να ανέβει, να φτάσει στο μισό των απορριμμάτων, δηλαδή να έχουμε το 50% των απορριμμάτων να εκτρέπονται σε ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Κάτι τέτοιο ενδεικτικά, λέμε ένα νούμερο, θα έχει όφελος 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για το Δήμο Καλαμάτας και τους Δημότες. Οι αλλαγές στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από το νέο νόμο για την ανακύκλωση είναι σημαντικές. Μέχρι τώρα οι Δήμοι ήταν απλοί συλλέκτες. Με το νέο νόμο οι Δήμοι έχουν τον πρώτο λόγο και είναι διαχειριστές πλέον των αποκλήτων και κυρίως μπορούν να διαχειριστούν τα ανακυκλώσιμα υλικά, να τα πουλούν, να τα δεματοποιούν, που σημαίνει αυτό θα έχουν έσοδα και κατά συνέπεια θα μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη. Στις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν ξεχώρισε η συζήτηση για την διαχείριση των απορριμμάτων που γίνεται στην Καλαμάτα μέσα από την περίπτωση της Μαραθώλακας. Δεν έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και από ό,τι φαίνεται τελικά ο βασιλιάς είναι γυμνός. Θέλω λοιπόν να θυμίσω για μια φορά κυρίως τους πολίτες ότι η διαλογή στην πηγή είναι το α και το ω της διαχείρισης των απορριμμάτων και το ευτύχημα είναι σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα ότι την Εσπερίδα διοργάνωσε η Δημοτική Παράταξη Καλαμάτας Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες και η Περιφερειακή Παράταξη Πελοποννήσου Πελοπόννησος Οικολογική. Γύρω από σημαντικά θέματα που αφορούν κάθε Ευρωπαίο πολίτη, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η απασχόληση, αντάλλαξαν απόψεις 24 μαθητές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Euroscola. Οι νέες και οι νέοι ταξίδεψαν στο Στρασβούργο και το Ιόνιαν ήταν μαζί τους για να μεταφέρει την εμπειρία που έζησαν ως μικροί ευρωβουλευτές.
μοναδικές εμπειρίες και γνώση αποκόμισαν 24 μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου από τους 3 νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Euroscola, ταξίδεψαν στο Στρασβούργο, επισκέφτηκαν το Ευρωκοινοβούλιο και πέρασαν μια ολόκληρη μέρα ως ευρωβουλευτές. Το Ιόνιαν ήταν εκεί και κατέγραψε την εμπειρία τους. Οι μαθητές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έγραψαν έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συνυπολογίστηκε η βαθμολογία τους και η γνώση ξένων γλωσσών. Στην ημερίδα του Euroscola, οι μαθητές της Αχαΐας, της Ηλίας και της Ετωλακαρνανίας χωρίστηκαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν με μαθητές των υπολείπων κρατών μελών και παρουσίασαν και αντάλλαξαν απόψεις γύρω από θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες και έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αναπτυξιακή βοήθεια, το μέλλον της Ευρώπης, τη μετανάστευση και την απασχόληση των νέων. Ο Ευάγγελος Γκιντέρσος, υπάλληλος Ευρωκοινοβουλίου και υπεύθυνος για το πρόγραμμα Euroscola, μίλησε για τα ωφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα κλείσει 30 χρόνια το 2018, δηλαδή έχει ξεκινήσει πριν από 29 χρόνια. Αν είναι ωφέλιμο, είπατε, για τα παιδιά, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία, την οποία νιώθω και ζω στο τέλος της ημέρας του Euroscola. Πολλά παιδιά δακρύζουν γιατί τέλειωσε η ημέρα. Οπότε αυτό που αποκομίζουν δεν είναι το συναισθηματικό, κυρίως αυτό είπα, αλλά είναι οι σχέσεις που κάνουν με άλλα παιδιά της Ευρώπης και να φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά, όπως τα δικά σας σήμερα, είναι πρώτη φορά ίσως που βγαίνουν στο εξωτερικό και βέβαια πρώτη φορά που μπαίνουν στο ημικύκλιο και κάθονται στις θέσεις των ευρωβουλευτών. 24 μαθητές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο, εδώ στο Στρασβούργο και σίγουρα η μέρα θα είναι γεμάτη. Στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, οι ομάδες των παιδιών από κάθε κράτος μέλος είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη χώρα τους και την αποστολή τους. Η ελληνική ομάδα ξεχώρισε αφού αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας, στον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου. Οι τρεις καθηγητές που συνόδευσαν τους μαθητές δήλωσαν ότι η εμπειρία για τα παιδιά ήταν μοναδική, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε συνεδρίαση με τους καθηγητές από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και μίλησαν με διοικητικό υπάλληλο του Ευρωκοινοβουλίου για τη μετανάστευση και την εκπαίδευση. Για να μπορέσουν οι μαθητές να γνωρίσουν αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα νομοθετήματα που ψηφίζονται και τις διαδικασίες μέσω των οποίων λαμβάνονται όλες αυτές οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν βεβαίως τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών σε όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι μαθητές της Δυτικής Ελλάδας μίλησαν στην κάμερα του Ιόνιαν για την επίσκεψή τους στο Ευρωκοινοβούλιο και για την εμπειρία που έζησαν συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Euroscola. Ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα, αλλά πιστεύω πως άξιζε η κούραση, αφού ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για όλους μας. Σίγουρα ήταν μια ξέχαστη εμπειρία που θα μου μείνει και με ενέπνευσε πάρα πολύ για τους στόχους μου και τη μετέπειτά μου, ας πούμε, πορεία, γιατί θα ήθελα να το ξαναζήσω σίγουρα στο άμεσο μέλλον. Ήταν κάτι ξεχωριστό που δεν το ζεις κάθε μέρα και πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία αυτό που ζήσαμε. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος και ευγνώμων για αυτή την εμπειρία και ελπίζω στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, να το ξαναζήσω. Η ημερίδα του Euroscola ολοκληρώθηκε με ένα παιχνίδι γνώσεων και την απονομή των βραβείων, ενώ οι μαθητές επέστρεψαν στην Ελλάδα με τις βαλίτσες τους γεμάτες νέες εμπειρίες και εικόνες, όχι μόνο από το Στρασβούργο και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και από τη Ζυρίχη και την Χαϊδελβέργη, πόλεις που επισκέφθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής. Υπαίθρια μαθήματα καρδιοπνευμονικής αναζωγόνησης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δεκάδες πατρινοί που βρέθηκαν το πρωί στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Το ΕΚΑΒ διοργάνωσε και στην Πάτρα ενημερωτική δράση στο πλαίσιο της 5ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης. Αυτό μέσα έχει δύο αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, αυτά τα πατς που λέμε. Τοποθετώ το ένα κάτω από τη δεξιά κλίδα. Με το σύνθημα «Μία εβδομάδα μπορεί κυριολεκτικά να κρατήσει μια ζωή», το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διοργάνωσε και στην Πάτρα στο πλαίσιο της 5ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης ενημερωτική δράση για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το μηχάνημα, ο αυτόματος απεινιδωτής, καλώς τα παιδιά από το σχολείο, έχει δύο κουμπάκια. Το ένα κουμπί λοιπόν είναι που ανοίγει το ρεύμα. Εκπαίδευση.
εκπαίδευση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι έτσι κερδίζουμε χρόνο, αν και το ΕΚΑΒ συνεχώς μειώνει τους χρόνους επέμβασης. Έχει σημασία εκείνα τα 6-7 λεπτά που θα κάνουμε εμείς να πάμε 10, να αρχίσει κάποιος να το περιβάλλον καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, γιατί έτσι και μειώνονται οι βλάβες που ο ασθενής αν ανανύψει θα έχει και μεγαλώνουν και περισσότερες οι πιθανότητες να ανανύψει. Η δράση ήταν αφιερωμένη σε όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και κυρίως το διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης, Δημήτρη Βουρβαχάκη. Κάνουμε μία παρουσίαση για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αντιμετώπιση πνιγμονής και χρήση αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή, με την φιλοδοξία να ενδιαφερθεί ο κόσμος, να αποκτήσει κάποιες, να πάρει κάποιες πληροφορίες και να αποκτήσει ενδεχομένως και κάποιες δεξιότητες. Στην κεντρική πλατεία της Πάτρας, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ παρέδωσαν μαθήματα πρώτων βοηθειών σε πολίτες που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή. Ειδικότερα νέα παιδιά έχουν περισσότερη ενημέρωση, ίσως από ίντερνετ, ίσως από κάποιο σεμινάριο που μπορεί να έχουν παρακολουθήσει, αλλά και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι δίνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτός των άλλων, έγινε διανομή εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σχετικά με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή, παρουσία αρκετών πολιτών που έδειξαν να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στο έργο των διασωστών του ΕΚΑΒ. Την καθιερωμένη τους επίσκεψη στους εργαζόμενους στο Δήμο και σε ιδρύματα της Πάτρας πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο Κώστας Πελετίδης αντάλλαξε ευχές και καλές, για καλές γιορτές και μοίρασε δώρα και γλυκά σε όλους. Τους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Πατρέων και τα ιδρύματα της πόλης επισκέφθηκαν την Τρίτη το πρωί ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη για να ανταλλάξουν ευχές για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να μεταφέρουμε τις ευχές μας και στα ιδρύματά μας και στα παιδιά που έχουμε εκεί και σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές και στο νοσοκομείο και παντού. Και πιστεύουμε ότι μαζί με τις ευχές να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, αυτά τα θέματα να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επάρκεια. Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου, ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μοίρασαν γλυκά στους μικρούς ασθενείς του Καραμανδάνιου. Ο Κώστας Πελετίδης και η Κατερίνα Γεροπαναγιώτη επισκέφτηκαν τους θαλάμους νοσηλείας, μίλησαν με γονείς και παιδιά και αντάλλαξαν ευχές για καλές γιορτές. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, ο Δήμαρχος να μας επισκεφθεί στο νοσοκομείο, να μας γλυκάνει, να ευχηθεί στο προσωπικό και στα παιδιά μας, όπως και εμείς με τη σειρά μας του ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου συνομίλησαν με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντάς τους ότι στέκονται δίπλα τους, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά. Είμαστε εδώ στο Καραμανδάνιο, είναι το νοσοκομείο το οποίο ουσιαστικά κρατάει μέσα στην πόλη μας και δίνει, είναι μεγάλη προσφορά του και φυσικά των εργαζομένων εδώ που οι οποίοι αγωνίζονται για να μπορούν τα παιδιά να έχουν αυτά που πρέπει και να μην βρισκόμαστε να έχουμε προβλήματα. Να ευχηθούμε μέρες που έρχονται. Πάνω απ' όλα υγεία, δύναμη, καλές γιορτές, καλή χρονιά, με πίστη και αισιοδοξία ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Εκτός από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, Κώστας Πελετίδης και Κατερίνα Γεροπαναγιώτη επισκέφτηκαν το Άσυλο Ανιάτων, την Κιβωτό της Αγάπης, οίκους Ευγυρίας και άλλα ιδρύματα της πόλης. Για να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας είναι ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γεωργία. Ταραγμένο είναι το κλίμα στον Πανεγιάλεο μετά την αποχώρηση του Αντώνη Ρέλα από την διοικητική ηγεσία.
με τον κρίσιμο αγώνα με τον Άρη να έρχεται αύριο για τον Πανεγιάλεο στον Σύλλογο απασχολεί και τι θα γίνει μετά την απόφαση του Αντώνη Ρέλα να φύγει από τη διοίκηση. Από την πλευρά της, η Παναχαϊκή ενισχύθηκε στην ΠΑΕ με τον γνωστό βετεράνο ποδοσφαιριστή Πάρη Γεωργακόπουλο που θα βοηθήσει σε πολλούς τομείς. Νέος προπονητής των Διαγόρα Βραχνεϊκών είναι ο Ανδρέας Ζήκος. Η ξαφνική αποχώρηση του Αντώνη Ρέλα από την διοίκηση της ΠΑΕ Πανεγιάλιος έφερε αναταράξεις στον σύλλογο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση αγωνιστικά, ενώ αύριο παίζει με τον Άρη για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Οι μελανόλευκοι ξεκαθαρίζουν ότι όποιες εξελίξεις γίνουν θα προχωρήσουν μετά την αναμέτρηση με το σύλλογο από τη Θεσσαλονίκη και θα έχουν σίγουρα ενδιαφέρον για το μέλλον της Μαύρης Θύελλας που θέλει να ανακάμψει βαθμολογικά στη Football League. Τον Πάρη Γεωργακόπουλο επέλεξε για να ενισχυθεί διοικητικά και οργανωτικά η Παναχαϊκή για την συνέχεια της χρονιάς. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής αναμένεται να βοηθήσει σε πολλούς και διάφορους τομείς τους κοκκινόμαυρους με τις γνώσεις του. Το αξιοσημείωτο για τον σύλλογο είναι ότι κατάφερε να τον πείσει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αφού είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο άθλημα. Σημαντικό ρόλο στον ερχομό του βέβαια έπαιξε ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής Κώστας Κατσουράνης. Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Χρήστο Τσίκα που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Διαγόρα Βραχνεϊκών, ο σύλλογος προχώρησε στην ανακοίνωση του Ανδρέα Ζήκου που θα είναι ο νέος προπονητής. Ο έμπειρος τεχνικός έχει εργαστεί σε πολλές αξιόλογες ομάδες όπως η Παναχαϊκή, η Αχαϊκή, ο Εθνικός, η Ζάκυνθος και ο ΠΑΟ Βάρδας και θα προσπαθήσει να βοηθήσει το Αχαϊκό Σωματείο να ανακάμψει στον 5ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και να αποφύγει τον υποβιβασμό. Με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώνεται η παρουσία του Ρέλεφορντ και του Evans στον Προμηθέα με τους παίκτες να κάνουν πειθαρχικές παραβάσεις. Κατά των διαιτητών στον αγώνα με τα Μελίσια έβαλε ο Έσπερος που διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις αποφάσεις του. Για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από τον Προμηθέα της Πάτρας ο Τρέβορ Ρέλεφορντ και ο Σον Evans. Οι δύο παίκτες υπέπεσαν σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και η διοίκηση είναι έτοιμη να τους δείξει την πόρτα της εξόδου από την ομάδα. Ο Προμηθέας σε θέματα πειθαρχίας έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχει προτεραιότητα την ομάδα και η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να στείλει και μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Να πούμε ότι και οι δύο παίκτες είχαν αποκτηθεί από τους αρχηγούς για να έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση δεν φαίνεται να κάνει πίσω στην απόφασή της. Πικρή γεύση άφησε η 10η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Μπάσκετ, αφού ο Έσπερος γνώρισε την ήττα από τα Μελίσια. Ο Αχαϊκός Σύλλογος είχε πολλά παράπονα από τους διαιτητές στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και ο προπονητής Σπύρος Γκοργκόλης τα εξέφρασε μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας του σωματείου. Συγκεκριμένα είπε: «Μέχρι το 32ο λεπτό η ομάδα έπαιξε με την τακτική που είχαμε σχεδιάσει. Ήταν μπροστά στο σκορ και διεκδικούσε την νίκη παρά το γεγονός ότι βρήκαμε μπροστά μας υπερβολικά εχθρική διαιτησία, η οποία δεν μας άφησε να τελειώσουμε το παιχνίδι στο καλό μας διάστημα. Στον 1,5 χρόνο που είμαι στον Έσπερο, πρώτη φορά βρήκαμε μπροστά μας τόσο εχθρική διαιτησία». Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Τρέχα Γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Στις 10 European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Δείτε απόψε αποκλειστικές συνεντεύξεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ιόνιον. Ο Γιώργος Γραμματικάκης, η Εύα Καηλή και ο Γιώργος Επιτίδιος τοποθετούνται για τα σημαντικότερα ζητήματα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Η μερίδα Euroscola στο Στρασβούργο με τη συμμετοχή μαθητών από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ευρωπαϊκή προβολή για την Αιγιάλη μέσω του προγράμματος Erasmus. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και διαδικτυακά στο κανάλι του Ιόνιον στο YouTube, Ιόνιον Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.